δυστυχώς διαπιστώθηκε μεγάλη ανισομέρεια μεταξύ των περιφερειών και η δική μας δεν ήταν σε καλή κατάσταση σε σχέση με τις υπόλοιπες της Κρήτης, Νότιου Αιγαίου κλπ. Αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε φυσικά ότι στεναχωρεμένοι, αλλά κυριότατα όμως βλέπουμε μια ελπίδα, γιατί ο τουρισμός, όπως αναφέρθηκε, θα πάει πολύ καλύτερα και φυσικά το έτος 2023 περιμένουμε μια έκρηξη του τουρισμού για όλη την Ελλάδα και ελπίζω ότι θα έχουμε και μια πολύ καλύτερη χρονιά για τα νησιά μας. Εμείς αναφερθήκαμε, πρέπει να πω προηγουμένως και συγγνώμη που το ανέφερα, ότι ήταν προσεκλημένος ο κύριος Περιφερειάρχης, ο οποίος μίλησε στην ημερίδα. Εκεί αναφέρθηκα λοιπόν όλα τα εγγένη προβλήματα της περιφερειάς μας. Έγινε ευρύτατη συζήτηση με τους επαγγελματίες του τουρισμού και διαπιστώθηκε, και επαναλαμβάνω, και οι δυσκολίες αλλά και οι προοπτικές. Πρέπει να πούμε ότι και τονίστηκε, που το λέμε και εμείς συνέχεια, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία όλων για τον τουρισμό, και τα λέω όλο, εννοώ και των ιδιωτών και του Δήμου και της Περιφέρειας και κυρίως του κράτους. Σε αυτό το επίπεδο είμαστε, αυτό είπαν και οι αρμόδιοι του ΣΕΤΕ, ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία για να αναπτυχθεί ο τουρισμός. Βρισκόμαστε σε καλό στάδιο λοιπόν, αφού εντυπώθηκαν και αφού εν πάση περιπτώσει αξιολογήθηκαν όλα αυτά που συζητήθηκαν. Το συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, να προχωρήσουμε όλοι μαζί και ενωμένοι να βρούμε τη λύση. Στον τουρισμό επενδύουμε, μας αρέσει, πιστεύουμε ότι βοηθάει πάρα πολύ την οικονομία και ειδικά στα νησιά μας είναι η ευκαιρία να υπάρξουν προτεραιότητες και να υπάρξουν την έτσι, άσκηση κάποιων δράσεων και φιλοσοφίας και από το κράτος, αλλά επαναλαμβάνω και από όλους τους φορείς, η οποία θα τα αναπτύξει και θα προχωρήσει πάρα πολύ σε μια δυναμική, ώστε το εισόδημα από τον τουρισμό να βοηθήσει τις επαγγελματίες και τα νησιά μας. Εκτίμηση δική μου είναι ότι υπάρχει μια φιλοσοφία και μια προοπτική και ήδη περνάει μέσα από νόμο για τα DMO. Αυτό λοιπόν, αν γίνει και εδώ και αν γίνει ένας ανάλογος τέτοιος οργανισμός, είναι αυτός ο οποίος πιστεύω ότι θα συγκεντρώσει, γιατί θα συμμετέχουν και από την περιφέρεια και από το Δήμο κτλ., τις απόψεις και θα κινήσει τα νήματα. Δηλαδή θα πρέπει ο Δήμος, παραδείγματος χάρη, να κοιτάξει τους δρόμους, ξέρω εγώ, τα θέματα που αφορούν τα πεζοδρόμια, τα πράγματα που αφορούν τα σκουπίδια και ό,τι έχει σχέση διαδέει με δραστηριότητες. Η περιφέρεια επίσης ανάλογα, όπου υπάρχουν δράσεις που πρέπει να γίνουν, υπάρχει μια συνεργασία επίσης. Επίσης υπάρχει βασικό πράγμα και συνεργασία, όπως είπα, και με το κράτος, γιατί πρέπει να υπάρχουν, ένα απλό παράδειγμα λέω, να νιώθουν μια ασφάλεια και να υπάρχει ένας γιατρός. Όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτά τα προβλήματα πρέπει να τα συγκεντρώσει ένας φορέας και να πιάσει, να αναθέσει τον καθένα αυτό που ακριβώς πρέπει να κάνει. Και αυτή λοιπόν, γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι έγινε αυτή η μερίδα, η εκδήλωση. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό γιατί ίσως, εγώ τουλάχιστον που είμαι στα τελευταία χρόνια, είναι η πρώτη φορά που βλέπω κάτι που τους λέω από την αρχή και το λέω συνέχεια, δίσχυση εντυπωσιακή συνεργασία όλων. Γιατί δεν μπορώ να φέρω και 100.000 να έρθουν και 500.000 να έρθουν, ποιος θα τους κοιμήσει, τι νερό θα έχουμε, πού θα πάνε τα σκουπίδια τους. Αν δεν υπάρχει λοιπόν συνεργασία όλων των φορέων, του κράτους, δήμου, περιφέρειας και των ιδιωτών, οι οποίοι θα πρέπει να επενδύσουν και σε καλύτερα ξενοδοχεία, θα πρέπει δηλαδή όλο μαζί αυτό το πλέγμα να μπορέσει να συνεργαστεί χωρίς ντόλο, με αγαθές προθέσεις και μια φιλοσοφία ότι όλοι προχωράμε σε ένα κοινό στόχο, ο οποίος θα φέρει θετικά αποτελέσματα σε όλα μας και στα νησιά μας.